Εγώ είχα πάει να δω πώς θα σώσω την εταιρεία. Τι πήγες και έκανες? Δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα το σχέδιό μου. Είναι surprise. Θα χρησιμοποιήσεις τον παλιό τον τρόπο, τον καλό. Θες να μου πεις ή θες να σκάσω? Το φτύσει ποτέ! Νιώθω κάπως καλύτερα πάντως. Αν θέλεις να έρθεις να σε βοηθήσω με την εργασία σου, μπορώ τώρα. Όχι, μωρέ. Έτσι κι αλλιώς σχεδόν τελείωσα. Πολύ χαλαρό τον άκουσα. Δεν είσαι τις άλλες σόμπες που πρέπει να γυρνάς γύρω-γύρω σε ταρνάκι σε σόμπλα γύρω-γύρω. Η Ροξάνη, σε κάλεσε επισήμως, δηλαδή σου είπε τίποτα ή το κατεβάζεις εσύ από την κλάβα σου τώρα ότι σε έχει καλεσμένο? Ξέρεις κάτι? Θέλω να βγω έξω να πάρω αέρα. Τι έγινε τώρα, τι έπαθες? Δεν ξέρω, ξαφνικά ένιωσα αυτή την ανάγκη. Πρέπει να περπατήσω. Εσύ πρέπει να πλώσεις το αντισυντέσιο παντού και εγώ πρέπει να χρησιμοποιήσω τον δαιμόνιο μυαλό μου και το ρώσικο ταπεραμέντο μου. Πρέπει να τον εντοπίσουμε, να τον απειλήσουμε και να τον κάνουμε να πληρώσει. Δεν μπορώ να φανταστώ με τίποτα ότι θα γεράσουμε με την άδεια. Δεν νομίζω να προλάβεις να γεράσεις. Σκέψου το λίγο. Εσύ είσαι σίγουρη για μένα? Θέλω να πω, πώς μπορεί να είναι κάποιος σίγουρος όταν παντρεύεται? Ξέρουμε τόσα ζευγάρια τα οποία έχουν χωρίσει και μιλάμε για πραγματικούς έρωτες. Σαν το δικό μας εννοώ. Το βρήκα! Το βρήκα! Έλα, θεία μου, δώσε μου τον μπράτσο σου. Φτιάχτηκε σύνη, με ξαναπείς, θεία, θα σε διαδηλήσω. Καλέ, μην αγχώνεσαι, καλέ. Όλα καλά θα πάνε. Έχω μετρήσει εγώ την πίεση του πατέρα μου. Θεά μου, εσύ. Εσύ μπορείς να μου φέρεις αυτό το νερό ή δεν είσαι σίγουρος ούτε και γι' αυτό? Άκουσε με. Για εμένα το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι το τώρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή θέλω να είμαστε μαζί. Αυτή τη στιγμή θέλω να παντρευτούμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη στη ζωή μου. Ναι! Μόνο που η φαντασία σου περιορίζεται στο πολύ κοντινό μέλλον. Τουλάχιστον μαζί μου. 10 με 16, λίγο τσιμπημένη τη βρίσκω τη μικρή, Άστο! Άστο μέλλον. Το τώρα έχει σημασία, Αυτά είναι δικά σου λόγια. Ωραία. Αφού λοιπόν μιλάμε για το τώρα, έτσι κι εγώ τώρα νομίζω ότι κάτι παίζει με την Νικόλ. Τι εννοείς? Τι εννοεί, ρε θεία? Αυτό που έχουμε καταλάβει όλοι. Άρη! Δεν χρειάζομαι υποβολέα! Για πες, ρε μωρό, η Νικόλ είναι αυτή που μπλοκάρει τη φαντασία σου. Νικόλ. Ποια Νικόλ από το γραφείο, τι είναι αυτά που λες τώρα? Ευτερή, δεν είμαι χαζή, εντάξει? 18 πήγε η μεγάλη, 18 σου φαίνω τώρα τα χάπια του πατέρα μου. Κράτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι δικό σου. Μόνο δικό σου. Ναι. Ολοκληρωτικά, ειλικρινά και απόλυτα. Και πώς θα δώσουμε όργους αιώνιας αγάπης? Αυτή είναι για πάντα. Δεν ανανεώνονται ένα-δύο μήνες αντισυμβάσεις. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι είναι για πάντα. Τα χάπια. Πάρε. Πολλά να πάρεις. Και το νεράκι. Ναι, και το νεράκι. Έλα. Μπράβο, φέρε μου τα χάπια. Νόμιζε ότι θα μας χωρίσει ο θάνατος. Ωραία. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτό θα γίνει. Αλλά μη μου ζητάς εγγύησεις, ας το πάμε και όπου πάει. Let go and let God. Εσύ δεν το λες αυτό? Που να μην το έλεγα. Αμάν. Guys, δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά σίγουρα θα σας χωρίσει ο θάνατος, 100%. Τι λέει αυτός? Τι λες? Διουρητικά σου έδωσα. Τι
πράγμα! Αμάν, ρε, Άρη, αμάν! Παρανάσεις, παρανάσεις, αγάπη μου! Δεν κακό. Βέβαια δεν κακό, βρε. Αφού εγώ το αφιέσα με πολύ κόπο και δράτα. Αλλά σου πω, βρε, αγοράκι μου, επειδή δεν... Το ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχω κάποια μηνύματα. Πώς απαντάω σε αυτά, πατά από κάτω, τι κάνω? Όχι, γεστημανή μου, αυτά είναι αναρτήσεις στον τοίχο σου. Τι? Ποιο τοίχο, τι λες? Θα σου εξηγήσω μετά. Μην γράψεις εκεί, γιατί τα βλέπουν όλοι. Τα μηνύματα είναι αλλού. Βλέπεις ένα σηματάκι με μια σαΐτα? Σαΐτα? Από αυτή που φτιάναμε μικρή? Ακριβώς. Εγώ εδώ πέρα δεν βλέπω σαΐτα, βλέπω ένα τριγωνάκι. Να το πατήσω αυτό, λες? Αυτό, πάτα το. Αχ, καλέ, εγώ εδώ πέρα έχω μηνύματα. Είναι ένας εδώ πέρα που μου λέει ότι είμαι πολύ όμορφη. Όχι, μην του απαντήσεις, γιατί μπορεί να είναι κανένας ανώμαλος ή κανένας που θέλει να σου κλέψει τα στοιχεία σου. Δεν κατάλαβα, Βασιλάκη. Δηλαδή, εγώ άμα αρέσω σε κάποιον, αυτός πρέπει να είναι ανώμαλος ή κλέφτης? Άντε, πώς μπαίνω στο προφίλ του? Πάντα πάνω στη φωτογραφία. Καλέ, αυτός είναι νόστιμος. Τι είναι, κανένας μικρός? Μικρός, λέει. Καλέ, Βασιλάκη, τι με πέρασες? Χρονάκια του. Μη σου πω, μου ρίχνει κιόλας. Μια χαρά τότε. Αλλά πρόσεχε. Να προσέχω, λέει. Ήρθε τώρα Βασιλάκης, ο χθεσινός, να μην πει εμένα να προσέχω. Τι με πέρασε, βρε χαϊβάνι, σαν την εγγόνα μου? Εγώ 10 τέτοιους τους βάζω κάτω. Εδώ είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι που είσαι καλύτερα. Άρχισες χθες και ανησύχησα. Εντάξει, μια βόλτα έξω στον δρόμο έκανα και όταν γύρισα κοιμόσουνα. Ποιο δρόμο πήρες την Ινάντια? Έλα, βρε Δημήτρη, αφού με ξέρεις εμένα. Όταν ξεκινάω να περπατάω, μετά εγώ ξεχνιέμαι. Και εσύ, προφανώς, είσαι πολύ κουρασμένος και... Εντάξει, αλλά το πρωί, καλημέρα και αντί, εγώ περίμενα θα έπινες καφέ με τη Γεστημανή. Ναι, αλλά είχα πολλή δουλειά και έπρεπε να φύγω νωρίς. Δημήτρη, δεν χρειάζεται συνέχεια να ανησυχείς για μένα. Σύντροφό σου είμαι, δεν γίνεται να μην ανησυχώ. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν θέλω να αισθανόμαστε ότι πνίγουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ σε πνιγώ. Μάλιστα, τα ακούσαμε γι' αυτό τώρα. Όχι, δεν κατάλαβες. Εννοώ ότι... Όχι, να μου εξηγήσεις. Ναι, κοίταξε να δεις. Αισθάνομαι ότι... Πώς να το πω τώρα... Ότι εγώ σε πιέζω. Ναι. Καλημέρα, Σαϊτής. Καλημέρα. Ρουξάνη, πώς από εδώ? Α, πάω στο στούντιο και πάω να περάσω να σας καλέσω και επίσημα στο γάμο του Λευτέρη μου. Τέλεια! Ευχαριστούμε πολύ. Τα προσκλητήρια πού είναι? Προσκλητήρια. Αν κάναμε κανονικό γάμο, ναι, αλλά εμείς θα πάμε στο Δημαρχείο Οικογενειακός. Λες και ζητάμε να μας φτιάξουν πεζοδρόμιο. Α. Οπότε είμαστε καλεσμένοι στο γλέντι. Πες το και έτσι. Λοιπόν, συνοπτικά, το πρωί θα γίνει ο γάμος στο Δημαρχείο και το βράδυ γλέντι στο σπίτι. Να είστε προετοιμασμένοι όμως, Δεν ξέρω τι θα έχει ετοιμάσει η νύφη μου. Φοβάμαι τα χειρότερα. Α, Δημητρή, να πεις και στην Νικόλ να έρθει. Την περιμένω οπωσδήποτε, πες της. Ναι, φυσικά θα της το πω, αλλά είναι κάπως τελευταία. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχει κέφι. Θα της το φτιάξουμε εμείς, δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, σας αφήνω κι εσείς. Κουτσάρι μου, κοριτσάκι μου, Βασίλισσα μου, τι έκπληξη να δει. Ω, καμά, Θωμά μου, μην αρχίσεις τώρα τις άχλες. Τι έγινε, πώς από εδώ? Περαστική, πάω στο στούντιο. Α, θα καταπλήξεις πάλι τα πλήθη. Θα βρεθούμε το βράδυ. Μπορεί, αν τελειώσω νωρίς το γύρισμα. Λοιπόν, συγγνώμη, έχω αργήσει. Τι έγινε, παιδιά? Τι δουλειά για το ρίξε, τι σας είπε? Καλά είναι. Γιατί είστε έτσι, έγινε κάτι? Έπαθε κάτι η Ροξάνη? Μας κάλεσε στο γάμο του γιού της, του Λευτέρη. Του Λευτέρη? Και εμένα γιατί δεν με κάλεσε? Μα δεν πάμε καλά. Εδώ είναι όλα όσα μπόρεσαν να μάθουν οι άκρες μου στην αστυνομία. Σωτήρας, δεν σε έχω ρωτήσει. Μήπως έχεις κρατήσει τη Στουλέσσο? Κάπου θα τη βρω. Ωραία. Έλα τώρα, σταμάτα να με αποσυντονίζεις γοητευτικά, τι είπε, και έχουμε δουλειά, λέγε. Οκ.
Ο Μαυρόπουλος έχει φάει λεφτά από πολύ κόσμο. Ακόμα και από τον Παπαπέτρο. Πολύ παλιά βέβαια. Στην πιάτσα τον φωνάζουν Λούκι Λουκ. Αχα! Τον κοροϊδεύουνε, α! Όχι, όχι, επειδή είναι γρήγορο πιστόλι. Κατάλαβα, τέλος, τι άλλο ξέρουμε. Ο τύπος είναι χωρισμένος. Η γυναίκα του μένει στον Πειραιά. Εδώ είναι η διεύθυνσή της. Όπως ότι έρεσε με, είσαι τρομερός, παιδί μου. Έλα, έλα. Έλα, ώρα για δράση, συνάδελφε. Didn't know anything till I was told everything about you. And though I tried to hide, my smile gets wider every day. But now I can't deny the white of your eyes that got me feeling the strain of how I couldn't speak every time I heard your name. Σας βλέπω. Okay, παιδιά, τέλος χρόνου. Αφήστε σχόλια στο γραφείο. Oh. Καλά, μιλάμε από πάνω σίγουρα, ε. Καλά, σε μένα το λες. Ούτε από μακριά δεν βλέπω τη βάση. Εσείς, γιατί δεν διαβάσατε καθόλου? Μας το έχει πει εδώ και μια εβδομάδα. Το ξέχασα τελείως, ε. Εντάξει, είμαι αφηρημένη με αυτά. Και έχεις χαλάσει και τον κολλητό μου. Σιγά. Ας μην είναι τέλειος για μια φορά. Είναι πιο cool, έτσι. Καλά σου λέει, ρε Σοφάκη. Και να μην τα πάμε καλά τη μια φορά, θα τα πάμε την επόμενη. Και είχαμε και την παράσταση στο μυαλό μας. Και sorry κιόλας, αλλά πόσο φυτό είσαι, ρε Σοφία. Εχθές δεν έπαιζες μουσική με τον Αλέξη. Μουσική με τον Αλέξη, ε. Πότε πρόλαβες να διαβάσεις? Είχα κάνει ήδη επανάληψη. Εμένα ξέρεις, δεν με παίρνει να χάσω την υποτροφία. Δεν έχω μια εταιρεία από πίσω μου να με περιμένει, όπως κάποιοι άλλοι. Για μας πήγαινε αυτό, ε. Ωραία. Ναι, ναι. Θα βρω κάποια άκρη και θα σας ενημερώσω. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Τι γίνεται, Τζοβανάκη? Πολλές κρυφές συνομιλίες έχουμε, βλέπω, ε. Χθες ξαφανιστήκαμε όλη μέρα. Θα μου πεις τι γίνεται επιτέλους. Τι έγινε, αγαπούλα μου, ανησύχησες ή μήπως ζήλεψες? Και τα δύο. Κυρίως το δεύτερο. Μόνο και μόνο που το παραδέχεσαι και επειδή είσαι πολύ γλυκός, θα σου πω. Ε, πότε όμως? Εντάξει. Λοιπόν, βρήκα ένα δικηγόρο που ειδικεύεται στα φορολογικά θέματα της Αμερικής. Για πες. Μου το σύστησε η Φώτου. Ξέρεις, αυτή που έχει τα στρώματα στην Κηφισιά. Της έχω κάνει πολύ καλό σεφτέ και μου χρωστάει χάρη. Εμένα θα μου πεις. Από αυτήν έχουμε εξοπλίσει τις μισές βίλες και τα μισά μπουτίκ χοτέλς. Αυτοί έχουν παρεδώσει με την Αμερική. Και μου είπε ότι αν κάποιος μπορεί να μας σώσει, είναι αυτός. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα. Σιγά που δεν θα υπήρχε. Δεν ξέρουμε τα στοιχεία της λογίστριας της μάνας σου στη Νέα Υόρκη. Ε, θα ρωτήσουμε τη μάνα μου. Όχι, 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 όχι. Θέλω να κάνω έκπληξη στη Ροξάνη. Γιατί? Θέλω να κερδίσω την εύνοιά της όταν ξεμπλοκάρω αυτά τα χρήματα. Τελικά, την έχεις πρότυπο, ε. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα. Εγώ σου δίνω ιδέες για να δώσουμε ένα push στην εκπομπή. Τι σχέση έχουν τα ζώδια με τις τηλεπωλήσεις? Πρώτον, η μέση Ελληνίδα νοικοκυρά τα παρακολουθεί και δεύτερον, θα τα συνδυάζω με τα προϊόντα. Πώς? Δώσε βάση. Φίλοι μου ζυγοί, τα οικονομικά σας ευνοούνται. Και τι καλύτερο από αυτό το πορτοφόλι για να τα διαχειριστείτε, που έχει ειδικές θήκες για κάρτες, χωράει στην τσέπη και... Δεν έχουμε πορτοφόλια. Ω, καμάν, εκεί θα κολλήσουμε. Άλλο. Αγαπητά μου διδυμάκια, αυτός ο μήνας θα είναι ιδιαίτερα ερωτικός για σας. Και επειδή δεν αρκεί η εύνοια των άστρων, αυτή η κρέμα θα σας κάνει να λάμπετε. Και τι πιο ερωτικό από ένα λαμπερό δέρμα? Δεν νομίζω ότι έχεις. Σου έχω και καλύτερο. Καλή μου Ταύρη. Με τον Άρη στην Παρθένο, οι προσωπικές σχέσεις δεν πάνε καλά, ε. Μην ανησυχείτε όμως, επειδή μπορεί να μην βρείτε εύκολα κάποιον να σας ζεστάνει, πάρτε τώρα μια σόμπα, μπέμπελι ένα! Τρίψ του στα μούτρα ότι είναι μπακούρια. Έλα τώρα, αυτό σχεδίαζα, κατάλαβες την ιδέα. Α! Επίσης, ένθετο μόδας.
Και επίσης τον καιρό οπωσδήποτε πουλάει τρελά. Τι νομίζεις ότι είμαστε, ο Αλφα? Μία αρήμαδο εκπομπή τηλεπολίσεων είμαστε. Άμα το βλέπεις αρήμαδο εκπομπή, δεν θα πας ποτέ μπροστά. Αν θα πάω μπροστά ή όχι, άσε να το ξέρω εγώ. Εγώ σου δίνω δουλειά, όχι εσύ εμένα. Τουλάχιστον τη φίλη μου την Έλληνα στη φέρω να δείχνει σπίτια. Και τι είμαστε, κέντρο διερχομένων, άρχεται ο κάθε πικραμένος. Τη φίλη σου τη δέχτηκα, γιατί αλλιώς θα το συζητάγαμε μέχρι σήμερα. Φτάνει όμως. Πόπα, μεγάλε. Πώς μιλάς έτσι στην κυρία, Ροξάνη μου, να του χώσω μία να το φυτέψει στο χώμα? Όχι, δω, μάμα, όχι, όχι. Συγγνώμη, τι το κάνατε το στούντιό μου, καφενέ? Να έρχεται ο καθένας να πίνει τον καφέ του με την παρουσιάστρια. Όχι, σταμάτα, Θωμά. Όλα καλά, μην ανησυχείς. Εδώ είχαμε κάποιες καλλιτεχνικές διαφωνίες με τον παραγωγό. Εξάλλου, αυτή είναι η δουλειά του παραγωγού, να σπάει τα νεύρα των συνεργατών του. Λοιπόν, πάω να φρεσκαριστώ λίγο. Κάτσε να σε κεράσουμε ένα καφέ. Thanks. Α, και φρόνημα. Μεγάλε. Τη Ροξάνη για τα μάτια σου. Είναι θεά. Την ξέρει καλά τη δουλειά. Την εκπομπή σου θα την πετάξει στα ύψη. Στο Θεό. Μπαμπή, χθες με έπιασε ξαφνικά πάλι κρίση πανικού. Άντε, είχες καιρό. Ακριβώς. Και αυτό με έχει προβληματίσει. Για πέ. Κάθαμασταν με τον Δημήτρη στο σπίτι και μου έλεγε ότι αγχώνεται που έχω να λάβει τόσα πολλά. Σε συνδυασμό πάντα με το γάμο. Και εγώ μετά. Αστά. Φτάνει. Μπισάλα, φως φανάρι. Τι είναι φως φανάρι? Βρε, φως φανάρι σου λέω. Δεν μου λες, έχεις πάθει ποτέ κρίση σε πολυκοσμία? Όχι. Στο σανσέρ? Όχι. Αχα, στη δουλειά? Όχι, δεν το θυμόμουν άμα ήτανε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, άκου. Όπως λέει ο συνάδελφος Μπαντούρα. Ποιος? Ο Μπαντούρα είναι συνάδελφος. Όχι Μπαρμπέρης. Ψυχολόγος, αμάν βρε έλλειμμα, στοιχείο ότι τελείως. Τέλος πάντων, όπως είπε ο Μπαντούρα καλή του ώρα, κρίση πανικού παθαίνουμε πότε? Όταν έχουμε περιθώρια επιλογής, αλλά είμαστε εγκλωβισμένοι και τελικά κάνουμε αυτό που ήδη έχουμε διαλέξει. Δεν καταλαβαίνω. Λογικό. Ο Μπαντούρα είναι για ψαγμένους. Θα το πω λίγο λαϊκά, πας και το καταλάβεις. Εσύ, τον Δημητράκη, τον θες ή τζάμπα πίνουμε και παιδευόμαστε? Τόσα χρόνια είμαστε μαζί. Φυσικά και τον θέλω. Όχι φυσικά, Έλλη μου. Το λες γιατί τον έχεις διαλέξει στο παρελθόν. Τώρα, θα τον διάλεγες? Τον Δημήτρη τον αγαπάω, εντάξει. Στη σχέση μας υπάρχει σταθερότητα, υπάρχει συντροφικότητα, υπάρχει... Παρεμάρα, ένα κενό ίσως. Τι εννοείς? Εννοώ, Έλλη μου, ότι παλιότερα ο Δημητράκης προφανώς σου κάλυπτε ένα κενό, γι' αυτό και εσύ το χρησιμοποιούσες. Δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το Δημήτρη. Σταμάτα τώρα, κουκλίτσα μου, βγήκες και στην επίθεση. Λοιπόν, θα σου μιλήσω με λόγια της δουλειάς σου. Μπας και με καταλάβεις. Ποια από τις δύο? Τα μεσητικά, Έλλη μου, κράτα τα μεσητικά. Μπας και συνεννοηθούμε. Λοιπόν, έχουμε μία τρύπα. Και την κλείνουμε με σιλικόνη. Καλώς. Καλώς. Αυτό το μπάλωμα, λες να είναι μόνιμο? Όχι. Έτσι, μπράβο. Αλλά αυτό το κενό τι είναι? Πού να ξέρω, βρελάκι μου, δεν είμαι και medium. Σιγά σιγά όμως θα το βρούμε. Σιγά σιγά. Πόκο πόκο που λένε οι Ισπανοί. Μάτς και Ισπανικά. Τζάμπα ξένες γλώσσες. Τέλος πάντων, θα πηγήσουμε την επιφάνεια σιγά σιγά. Σίγουρα καφές είναι αυτό το πράγμα. Εσύ το εισάγεις και αυτό? Εντάξει, τι έγινε. Για πες, πώς πάει το μαγαζί, μεγάλε? Εντάξει, καλά. Καλά, δεν του φαίνεται. Ναι, κοίταξε τώρα, είμαστε σε μια στριμωγμένη φάση και πάνω που αρχίζουμε να ανεβαίνουμε, έρχεται η δικιά σου και θέλει να με καταστρέψει με τις ιδέες της. Το κορίτσι μου έχει φοβερές ιδέες. Καλομαθημένη όμως. Πες της ότι εδώ δεν είναι Νέα Υόρκη. Τη ζήτησε να φορέσει ένα μαγιό και αυτή μου έφερε μια ρώσικη αρκούδα. Μου φαίνεται ότι είσαι λίγο άσχετος, ε. Αν αφήσει τη Ροξάνη, θα στο κάνει Hollywood το μαγαζί. Λοιπόν, αν μην το κουράζουμε, πάρε έτσι μια μικρή βοήθεια. Άντε σε καλή μεριά. Και κάνε ακριβώς ό,τι σου λέει. Θα στο απογειώσει το μαγαζί. Και πού είσαι, μη μάθει κανείς τίποτα. Ποτέ. Ποτέ. Α, πάρε και κάτι ακόμη. Βάλτε καθά στη ζύπη. Και άφησε την να φέρει για τη φίλη της, να πουλήσει κανένα σπιτάκι. Πω πάρε μεγάλη και για τη φίλη της. Δεν θέλω υπενήμους. Έλα, κρύφτα τώρα και... Άσε τη Ροξάνη, η Ροξανάρα θα στο απογειώσει το μαγαζί. Έτοιμη, όλα καλά εδώ. Σου έβαλε καφέ? Ναι, φοβερός καφές, μια χαρά. Τα λέμε εδώ. Νομίζω ότι του άρεσαν όλες οι ιδέες σου, έτσι, παραγωγάρα. Μπα, είναι λίγο ξεροκέφαλος, αλλά πού θα πάει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λέγε ρε, εγώ θα τα πω. Ναι, συγγνώμη, κοίταξε να δεις. Ροξάνη, τα σκέφτηκα έτσι λίγο με πιο καθαρό κεφάλι, έτσι ήρεμα, και έχεις δίκιο. Οι ιδέες σου είναι φοβερές. Ναι, ιδίως αυτά τα ένθετα, ζώδια, καιρός.
μέχρι και αθλητικά άνθες. Όχι, όχι, αθλητικά δεν ξέρω. Κρίμα, θα το βλέπα και εγώ. Να σου πω, πες και στη φίλη σου με τα σπίτια, να έρθει. Θα σκίσετε οι δυο σας. Oh my god! Αλήθεια! Αχ, θα τρελαθεί η Έλλη. Θωμά, είσαι το γούρι μου. Είμαι. Λοιπόν, ξεκινάμε γιατί θέλω να πάω να της τα πω τα νέα γρήγορα. Όχι. Αράξτε λίγο, παιδιά, εδώ εσείς. Πανηγυρίστε, πείτε τα νέα σας. Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ πάω λίγο για κάποιους λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσω και επιστρέφω. Μη χαθούμε, αδερφέ. Ο Θωμάς Παπαπέτρου δεν χάνεται, φίλε. Έλα. Totally weird. Δεν πάει καλά ο τύπος. Καλά, άστον αυτό, έφυγε τώρα. Τελείωσε. Ροξάνη μου, έτσι μια ερώτηση έχω να σου κάνω. Γιατί κάθομαι εδώ, Σου είπα είναι για τα χρήματα. Όχι. Εγώ γιατί δεν είμαι καλεσμένος στο γάμο του Λευτέρη. Καλεσμένη. Εγώ. Ναι. Και η Ροξάνη επέμενε να έρθεις. Έλα ρε μπαμπά, μπορείς να της πεις εσύ όχι. Εγώ ντρέπομαι να της αρνηθώ. Και τι δικαιολογία να πω. Ξέρω εγώ, πες ότι είμαι άρρωστη. Και το ξέρω από τώρα. Ρε κοριτσάκι μου, θα καρφωθείς περισσότερο άμα δεν έρθεις. Έλα και θα είμαι εγώ εκεί να σε στηρίξω. Μη φοβάσαι τίποτα, θα έχω το νου μου. Και αν κάνει καμιά περίεργη κίνηση ο Λευτεράκης, η Νάντια θα μείνει χείρα. Σε ευχαριστώ ρε μπαμπά. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Αν έρθω στο γάμο θα τα καταφέρω. Είμαι η Φαντή εγώ. Αντέχω τα χτυπήματα της μοίρας. Όλα τα πήρες από μένα. Ακόμα και την τύχη μου. Δεν πειράζει, μπαμπά. Έλα, θα τα πούμε μετά. Φιλιά. Φιλιά, κορίτσι μου. Και να ξέρεις ότι είσαι ανθεκτική στα δύσκολα. Γεια σου. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Κλείστο. Ναδιά, η κυρία Ροξάνη επέμενε. Έλα, μωρέ, τώρα είπαμε κι εμείς μια κουβέντα και εσύ το πήρες τα σοβαρά. Λίγο το άγχος του γάμου έχει μπερδέψει τους δέκτες μου. Και έτσι λαμβάνω λάθος ενέργειες. Αλλά τώρα είναι όλα πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ο Λευτέρης μου δεν έχει μάτια γυάλι. Οπότε θα ήθελα πολύ να έρθει στο γάμο μου. Ορίστε. Θα μου το κρατήσει μανιάτικο, Έλα, δεν θα μου κάνεις αυτή την τιμή. Δεν βγει. Κοίταξε να δεις. Οι σχέσεις των ανθρώπων πρέπει να κάνουν τον κύκλο τους. Και πάντα πρέπει να κλείνουν ειρηνικά. Μόνο έτσι διατηρείται η ισορροπία του σύμπαντος. Μόνο έτσι ρέει σωστά η ενέργεια. Τώρα εντάξει, άμα όλο το σύμπαν εξαρτάται από εμένα, θα έρθω. Τέλεια! Κοίτα να δεις που μπορούμε να είμαστε και φίλες τελικά. Κοίτα, Θωμά μου. Δεν είναι ότι δεν σε θέλω εκεί, αλλά... Αλλά τι, αστέρι μου. Τα παιδιά δεν ξέρουν για μας. Δεν θα είναι λίγο περίεργο να τους το πω στο γάμο. Θα φνιδιαστούν. Θα πισκιάσω το γάμο του παιδιού μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Μην το πεις το γάμο. Ναι, πες το νωρίτερα. Σήμερα, ας πούμε. Σήμερα. Ναι, σήμερα. Θα μάθουν για τη σχέση μας. Μέχρι το γάμο θα το χωνέψουν και θα ζήσουμε ελεύθερα τον έρωτά μας. Ναι. Αυτό βασικά. Είμαστε ή δεν είμαστε μαζί, κορίτσι μου. Είμαστε. Αλλά οι γάμοι έχουν άγχος, εντάσεις. Δεν θέλω να τα κάνω χειρότερα τα πράγματα. Θωμά μου, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Trust me. Μάλιστα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ποτέ δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Τι να σου πω, Ροξάνη μου, είναι... σαν να μην θέλεις να το πεις. Όχι. Δεν είναι αυτό. Σκέψω ότι τα παιδιά μου δεν έχουν γνωρίσει μετά το θάνατο του μπαμπά τους. Κανένα σύντροφό μου. Κανέναν. Μάλιστα. Και αυτός ο Σαχλαμάρας ο Ζαχάριας τι ήταν? Αυτό δεν ήταν κανονική σχέση. Μια εξυπηρέτηση έκανα. Α, μάλιστα. Εξυπηρέτηση. Εμένα όμως δεν με ρώτησες. Που ράγιζε η καρδιά μου κάθε φορά που σας έβλεπα. Έτοιμοι! Ήπιαμε το καφεδάκι μας. Φάγαμε το γλυκάκι μας. Πάμε τώρα να πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Ναι. Τι έγινε? Καλά. Πώς πήγε το μανικιούρ? Άψογα. Δεν μου λες, εσύ με όλο αυτό το χαμό που επικρατεί βρήκες να πας στον Μπάμπι. Ναι. Αφού τώρα έχει καινό άνθρωπος, τι να κάνουμε. Γίνεται χαμός. Έχει και λίστα αναμονής. Ναι, τον Μπάμπι, δεν του το είχα. Τέλος πάντων, έριξε μια ματιά στην προσφορά του ανδρικάκι. Ναι, δεν είναι κακή. Βέβαια χρειάζεται και λίγη διαπραγμάτευση. Και ο Θωμάς σίγουρα θα θέλει να κόψουμε. Και μισθούς να κόβαμε, ικανοποιημένος θα ήταν ο Θωμάς. Μην ανησυχείς, θα τα κανονίσω εγώ. Όλγα, τι... Είμαστε σε μυστικό αποστολή. Εμείς κάνουμε ερωτήσεις, απαντάτε. Γεγέ. 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 Όπα.
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε? Λοιπόν, βρίσκεται κάποιος άλλος του κόρου? Ο Βασίλης είναι κάπου μέσα. Ο Βασίλης είναι κάπου μέσα. Πατήρ, okay. Το ξεκινήσουμε με το ψηλό. Αυτό εννοείς. Θα έλεγε το πολύ ψηλό. Ναι, για ελευθερία. Σας ευχαριστώ. Σας τον προσέχω το δυσέγγωνο. Αλλά δεν θα εγκαταλείψω και την καριέρα μου. Μια χαρά έχει μεγαλώσει το παιδί. Σας παρακαλώ πολύ. Οι σύγχρονες γυναίκες... Να και ένας που την εκτιμάει. Όχι, λέω πώς πάνε τα μίντια στην Αμερική. Μιλήστε, ρε. Ξεράστε τα όλα. Εσύ, φτιάξτε το. Εσύ, πόσο καιρό ξέρεις τον Παπρόπουλο? Δεν το... Που κρύβεται, ρε, μίλα! Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε, ρε, το πασίγρο στο Λόκι Λόκ, α! Το ξέρω. Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Τι παράταση έχεις μαζί, πού μένει? Στην Άγρια Δύση μένει. Με κοροϊδεύεις, ρε! Μάλλον ο Δημήτρης δεν γνωρίζει το ψευδόνυμο του Μαυρόπουλου. Α, έχει ψευδόνυμο. Σοβαρά μιλήσεις! Ξέρουμε ότι ο Παπαπέτρου έχει συνεργαστεί με τον Μαυρόπουλο. We know! Αλήθεια! Πότε, ρε παιδιά, θα μου το είχε πει εμένα ο Θωμάς. Πρέπει να γίνει πιο παλιά. Τον καλείτε, τώρα τον καλείτε. Τον καλέψεις τώρα, τον καλείτε! Όλγα, νομίζω λέει την αλήθεια. Φυσικά και λέω την αλήθεια. Και εγώ δεν θέλω να βρεθεί, ρε παιδιά, ο Μαυρόπουλος. Λεφτά την εταιρεία έχει πάρει. Εδώ έχει ένα δίκιο. Στην ίδια ομάδα είμαστε σύντροφοι. Σύντροφοι, ναι. Ξέρεις τις πιονιές έχω φάει από συντρόφους, ρε! Ηρεμήστε, παρακαλώ. Και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την έρευνα. Λοιπόν, ακούστε, εγώ είμαι πάρα πολύ καλή στο να ξεκλειδώνω τους ανθρώπους. Πού μπορώ να σας φανώ χρήσιμη? Πολύ καλά. Τα αποδείξαμε, λες αλήθεια. Τάρτης μαζί μας στο Πειραιά να μιλήσεις στο πρώην γυναίκα του Μαυρόπουλου. Θα σε πάω εγώ με το βάνο. Λοιπόν, πάτε στον Πειραιά. Πάω εγώ να εξετάσω ένα τελευταίο μάρτυρα και να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τι ύψος έχεις τελικά? Αντιμέτρουμ βόσιν τε σύν. 1,80. Ας είμαστε αντιμέτρη. Οπότε τώρα έχετε και τα στοιχεία του λογιστικού γραφείου. Είμαστε εντάξει, θέλετε κάτι άλλο από μένα? Α, αν χρειαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία, να τηλεφωνήσετε στον ιδιοκτήτη του Hello Greece. Ναι, και ο μόνος που συμπαθούσε την πεθερά μου εκεί πέρα. Ωραία, ωραία. Και μόλις αποδεσμευτούν τα χρήματα, το ποσοστό είναι δικό σας. Το όνομα Ταβουλαρέας είναι εγγύηση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, ίδια. Όχι, από το σχολείο. Ποιος ξέρει ποιον έδιρε πάλι. Παρακαλώ. Ναι, ο ίδιος. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Ω, μην ανησυχείτε. Ναι, θα επιληφθώ. Προσωπικός. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Θα με τρελάνει αυτό το κορίτσι. Κύριε Παπαπέτρου! Λέγε! Καλή εγώ! Είσαι εδώ μέσα! Όχι, είμαι καλή εγώ! Κάτσε, καλή πολλά!
Λέγε, πώς μπήκες εδώ μέσα. Κάτσε. Λέγε, πώς μπήκες εδώ μέσα. Σιγά το κλειδαριά ασφαλείας. Εμείς αυτά στο Βλαντιβοστόκ τα μετέρουμε στο δημοτικό, στο μάτημα της οικιακής οικονομίας. Κάτι πληροφορίες θέλω και το εξαφανιστώ. Λέγε, σε παρακαλώ. Τι ξέρει για το Lucky Luke. Έκανες όλη αυτή τη φασαρία για να μιλήσουμε για Μίκη Μάους. Καλέ, το Μαυρόπουλο, λέει, αυτό το δέχεστε συνεργαστή. Και έπαιξες το Ρώσο κατάσκοπο για να με ρωτήσεις αυτό. Βασική μου τακτική, ο φοιτητισμός. Λέγε, δεν ξέρει, ρε. Άμα ξέρει. Δεν ξέρω τίποτα για αυτό το λαμόγιο. Πώς, κύριο Παπαπέτρο, αφού έχετε συνεργαστή, εγώ το ξέρω. Γιατί το κρύβεις. Συνεργαστήκαμε. Αν την πατήσω δύο φορές από το ίδιο κάθαρμα, γίνεται. Ρε ζήλεις όλη την πιάτσα. Έχουμε και ένα όνομα. Παπαπέτρου. Ας το πιστέψουμε. Το πιστεύουμε. Έψαξα παντού. Έχει εξαφανιστεί ο διάολος. Δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Μη μου πας, αδερφέ. Θα το βρω εγώ. Εμείς αυτούς στη Ρωσία τους έχουμε και πρωινό. Θα τον βρω, θα τον βρω. Και θα το μάτω από αυτού του Lucky Luke ποιο είναι πιο γρήγορο από τη σκιά του. Χαρασιό, χαρασιό, Όλγα. Как будто ты авария. Σωστά. Θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα. Μπορεί, κύριε Παπαπέτρο, πολλά ξέρεις. Εμείς οι δύο θα τα βρούμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Οπα, τι είναι αυτό. Όλγα. 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 Άντε πάλι, αηδίες. Ρώσικα κόλπα. Ντα. Γεια σου, διάλο. Τι λόγε. Να σου θυμίσω ότι δεν είναι εδώ η εταιρεία σου. Και τι όλη τη μέρα εδώ. Γιατί έχω συγκλονιστικά νέα. Πού είναι η Έλλη. Η Έλλη έχει πάει μαζί με τον Σωτήρη για μια υπόθεση. Με τον Σωτήρη. Ψάχνουν τον Μαυρόπουλο. Ω, εσύ. Πόσο καλούς φίλους έχω. Κρίμα πάντως, γιατί ήθελα να της πω ότι ο παραγωγός συμφώνησε. Θα την έχω μαζί μου στην εκπομπή. Τι? Έχεις πρόβλημα? Όχι, όχι, όχι. Τι πρόβλημα να έχω. Ωραία, γιατί θα της κάνει πάρα πολύ καλό. Ο Θωμάς είναι μέσα? Ο Θωμάς έφυγε, δεν ξαναγύρισε. Δεν ήρθε από το γύρισμα. Ναι, ήρθε. Και? Σου είπε για το γάμο? Ναι, παρεξηγήθηκε. Λογικό. Ξέρω πολύ καλά πως είναι να κρατάς τη σχέση σου κρυφή. Ναι, εντάξει, όμως εμένα με ενοχλεί να με πιέζει τόσο πολύ να το πω. Και γιατί δεν το κάνεις? Γιατί άμα το κάνω, μετά θα είναι επίσημο. Και μόνον για έναν πίστευα ότι θα το κάνω. Και παρόλα αυτά δεν το έκανα. Μην κάνεις τέτοια λάθη που έκανες με μένα. Τώρα έχεις μια δεύτερη ευκαιρία. Τα παιδιά μεγαλώσαν, θα καταλάβουν. Πήρα από το σχολείο σου. Καλημέρα και σε σένα. Να φανταστώ όχι για να μάθουν τι κάνεις, ε. Με πήραν γιατί έγραψες κάτω από τη βάση στη βιολογία. Πολύ κάτω όμως, στα τάρταρα και ότι γενικώς τελευταία είσαι στην κοσμάρα σου. Η κοσμάρα μου είναι πολύ καλύτερη από τη δική σας. Ρε παιδί μου, γι' αυτό σας στέλνω εκεί. Γι' αυτό πληρώνω να κάνω λεφτά. Αυτά κάνετε με τον εγγονό της Ροξάνης εκεί. Άσε μας, ρε μπαμπά. Εντάξει. Συγκεντρώθηκα λίγο παραπάνω στο θεατρικό και αποσυντονίστηκα. Τι θεατρικό? Ποιο θεατρικό? Πού έμπλεξες πάλι? Είπαμε να γλιτώσουμε τα τραγούδια, θα αρχίσεις με τα θέατρα, θα γίνεις θεατρίνα. Να γλιτώσουμε από την πίστα να ανεβείς στο βαλκοσένικο. Come on, daddy. Χαλάρωσε, θα διαβάσω next time. Κι άστο από το ρημάδι κάτω. Γρόσου, γρόσου συνέχεια. Μου έχεις γανώσει το κεφάλι. Και είναι και δύσκολη ημέρα σήμερα. Και είπαμε να χαλάσουμε και τη δική μου. Κοιτάξτε, ρε, πώς μιλάει στον πατέρα. Κανόνες, ε. Κανόνες να συνεχίσεις έτσι. Θα σε στείλω στην Αγγλία πίσω. Πακέτο. Εσόκλειστη. Μόνιμα. Και θα σε κουρέψω, Γεούλη. Να δούμε μετά τι θα βάφεις πράσινα. Τα νύχια μου. Είναι δυνατόν ο δικός μου ο γιος να γράφει κάτω από τη βάση? Εντάξει, ρε μαμά. Ένα διαγώνισμα ήταν. Πώς κάνεις έτσι? Έτσι ξεκινάει, Άρη μου. Ένα διαγώνισμα τώρα, μία εργασία μετά και στο τέλος καταλήγεις να δίνεις πανελλήνια στα 26. Την υπερβολή στο αίμα μας την έχουμε. Άρη, σου κρούω τον κόδωνα. Τι έχεις πάθει, αγόρι μου? Εσύ είσαι άριστος μαθητής. Τι συμβαίνει?
Είναι πάλι αυτές οι τρέλες με το design. Άρης, το ξαναλέω. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι θα σπουδάσεις. Εγώ θα αποφασίσω ότι θα σπουδάσω. Εσύ θα αποφασίσεις ποια γυναίκα θα πάρεις. Στα 40. Μέχρι τότε δεν θα ανοιχτώ άλλο τηλεφώνημα για κακές επιδόσεις. Τα σχέδια και όλα αυτά είναι για την παράσταση. Ναι, ναι, ναι. Τα έμαθα κι αυτά, μην ανησυχείς. Ποιος είναι αυτός ο αναγνωσταράς, καινούριος καθηγητής? Και γιατί σας βάζει να ασχολείστε με την παράσταση? Δεν έχετε μαθήματα? Μόνος μου πήγα, οκ. Κακός! Εσύ έχεις άλλους στόχους τώρα. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μου πει ποιοι είναι οι στόχοι μου. Ήθελα να ξέρω από πού πήρες αυτή τη γλωσσάρα. Α, δεν ξέρεις, ε! Α! Αυτό ήτανε. Μέχρι εδώ! Ψαρόπουλα με τις θάλασσες και τα λιμάνια. Τρελά και όχι, θα τα λέμε συχνότερα, παιδιά. Άσε ρε μπαμπή, είναι να σκάσω είμαι. Κάει και το φαγητό. Η Ροξάνη μου κάνει ναρά. Α, πρωτότυπο. Λες να ντρέπεται για μένα. Σπίρτο αναμένο είσαι, Τόμας, ε. Γιατί ρε παιδί μου να ντρέπεται. Τι θέλει δηλαδή. Τζέντλμαν είμαι. Η ψυχή της παρέας είμαι άπλας, είμαι ωραίος, είμαι εγωιτευτικό. Τι θέλει άλλο. Μήπως έχει δει να χορεύεις. Δεν δέχομαι σχόλια για το χορό μου. Είμαι ο καλύτερος. Οι άλλοι καλύτερα χορεύουν. Ποιοι άλλοι? Η Έλλη και ο Δημήτρης. Τους κάλεσε κι αυτούς? Ρε, μέχρι την Νικόλ κάλεσε. Τι? Κάλεσε την Νικόλ στο γάμο του Λευτερή. Καλημέρα σας. Α, καλά. Ο ένας με την Νικόλ, ο άλλος με τη Ροξάνη. Κύριοι, αφού σας χαλάνε οι έρωτες, τι τους θέλετε? Κοιτάξτε με ένα ωραίος, χαλαρός, cool, single και πάλι single. Κι άμα γουστάρετε, σας πάω και για ένα ψαρεματάκι έτσι να χαλαρώσετε λίγο, γιατί είσαστε πολύ σφιγμένοι. Bachelor σαν του Δημητράκη. Μόνο που τώρα το bachelor θα είναι για μαγκούφιδες. Συγγνώμη, συγγνώμη. Γκούφις. Ε? Απ' το μαγκούφις. Αυτό εκεί είναι. Πάω να παρκάρω κάπου διακριτικά, να σε περιμένω. Τι έγινε, γιαγιά? Το χάσαμε τελείως, αυτό ήτανε? Είσαι με τα καλά σου, με μπανταλό, 400 τα έχω. Εδώ μιλάω με τα θαυμαστή μου. Έχει χιούμορ ο άτιμος. Άντε, να γελάσουμε και λίγο εδώ μέσα. Καλά, συγγνώμη, κάθεσαι και φλερτάρεις με αγνώστους. Η Μαρτών Παναγία μου. Μια κουβέντα είπαμε τον άνθρωπο. Αμπά, και τι έγινε το, μας έβλεπε κάποιος στην πλατεία, έρχονταν και μας ζητούσε? Ούτε τον αστράγωλο δεν το έχω δείξει. Τι να σου πω, μωρέ, έχεις ξεμορφωθεί τελείως. Αλλά τι λέω, εδώ έγινε σχολείται με τον πρώην μου. Πρώην σου, γιατί εσύ τα έκαμε σαν τα μούτρα σου. Το παλικάρι λιώνει για σένα. Παρακαλώ. Οκ. Θες να μείνεις μόνη, το καταλαβαίνω. Δεν θες εμένα, το καταλαβαίνω, αλλά γιατί να πας στο γάμο αυτού του Καραγκιόζου του Λευτέρη? Εσύ δεν είπες ότι δεν το θες πια? Ναι, αυτό είπα. Ωραία, τότε γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα στον εαυτό σου? Νομίζω ότι πρέπει να το δω με τα ίδια μου τα μάτια. Να το πάρω απόφαση, να κλείσει μια και καλή αυτός ο κύκλος. Οκ. Το σέβομαι. Πάντως να ξέρεις ότι αν εκείνη τη μέρα δεν την παλεύεις και θέλεις να μιλήσεις σε κάποιον, να με πάρεις τηλέφωνο, περιμένω. Και αν χρειαστεί, θα έρθω να σε πάρω και από εκεί. Ευχαριστώ, είσαι πολύ γλυκός. Είμαι εδώ πάντα για σένα, το ξέρεις. Δεν σε ξέχασα εσένα. Για λέγε, ωραίος είναι, ποιος είναι? Σου είχε πει ο δαίμονας μέσα σου, μου φαίνεται. Θα φωνάξω κανένα παπά να σε διαβάσει. Στα όριστα αγρία μου, στα όριστα αγρία. Να. Καλώς ήρθατε. Πήγε. Τι να σου πω, ήταν πολύ φοβισμένη. Α, κατάλαβα. Αποστολή όμως εξετελέστη. Ήταν παιχνιδάκι για μένα. Κατάφερα και κέρδισε την εμπιστοσύνη της και την τούμπαρα. Αλήθεια. Mm-hmm. Για πες. Κοίτα, το έπαιξε ότι είμαι θλιμμένη ζωντοχείρα και ότι ο άντρας μου με παράτησε με πάρα πολλά χρέη. Και ότι επίσης ο άντρας μου στο παρελθόν είχε φεσωθεί από το δικό της άντρα. Οπότε εκεί, καταλαβαίνεις, έσπασε. Μου τα είπε όλα. Τι έμαθες, λέγε. Έμαθα ότι ο Μαυρόπουλος έχει ένα σκάφος, τη Μαριγό. Όποτε κάνει κάποια λαδιά, πάει και κρύβεται εκεί.
Συνήθως το έχει στο Λαύριο γιατί έχει κάτι συγγενείς που τον καλύπτουν, αλλά τώρα δεν ξέρουμε που είναι. Μάλιστα. Αυτά τα ξέρουμε μόνο εμείς, κανένας άλλος. Με κάνεις εξαιρετική δουλειά, μπράβο. Όντως έχεις ταλέντα τελικά. Στεναχωρήθηκα. Ήταν πολύ πληγωμένη. Είναι τόσο κρίμα οι άνθρωποι να χωρίζουν έτσι. Τόσο άσχημα. Άστα να πάνε. Ξέρω. Κι εγώ χωρισμένο σήμερα. Και ένα πράγμα κατάλαβα, αλλά πολύ αργά δυστυχώς. Αν κάτι μέσα σου, κάτι σου λέει ότι ο άλλος δεν είναι ο κατάλληλος, καλύτερα να μην παντρευτείς. Ναι. Και αν είναι ο έρωτας της ζωής σου? Κυρίως τότε. Τον έρωτα της ζωής σου σπάνια τον παντρεύεσαι, να ξέρεις. Μιλάω εκ πείρας. Μου γύρισες. Ναι. Τι έγινε, πώς πήγε με την πρώην του Μαυρόπουλου? Όλα καλά. Θα στα πω, έβγαλα λαβράκι. Ωραία. Τελικά ο Σέρλοκ Χόλμς και ο βοηθός του κάνουν δουλειά, ε. Ναι, την αγαπάνε πολύ τη Ροξάνη. Και η Όλγα και ο Σωτήρης. Εσύ την αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Χωρίς εσύ δεν θα είχαν καταφέρει τίποτα. Εντάξει, κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ. Ναι. Ήρθε η Ροξάνη από το γραφείο, σε έψαχνε. Α, γιατί δεν με πήρες το κινητό? Πού να ξέρω τώρα. Κάτι λέει ότι ο παραγωγός δέχτηκε να μπεις κι εσύ στην εκπομπή για να παρουσιάζεις σπιτιά. Τι λες τώρα, δεν τα πιστεύω. Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς εκπομπή θα είναι αυτή. Η Ροξάνη θα βρίσκει χαμένους συγγενείς και εσύ θα τους βρίσκεις στα σπιτιά. Όχι, δεν θα είναι σαν τις παλιές εκπομπές της Ροξάνης. Θα είναι κάτι σαν τηλεπωλήσεις, αλλά με ένα ξεχωριστό τρόπο. Θα είναι αρκετά πιο ποιοτικό και θα έχει τεράστια πήγη στο κοινό. Για να το λες εσύ, έτσι θα είναι. Ξαναρωτάω. Τι άλλο μπορεί να θέλει μια οικογένεια? Ζέστη, θαλπορή, κουκουλιάρι τις βραδιές με γέλια και παιχνίδια και όλα αυτά. Αυτή είναι η ποιοτική εκπομπή με τη μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Πάντως δεν μπορείς να πεις. Λάμπει, έτσι. Θα σκίσει σίγουρα. Μια σόμπα για να ζεστάνει απόλυτα όλο το σπίτι. Να πήγε ο τείχος, παρακαλώ. Βάου! Το μικρό της αδελφάκι φυσικά. Το αερόθερμο Μπέμπελι 2. Συγγνώμη, εγώ αυτό δεν μπορώ να το δω. Συγγνώμη. Έλα, μπορείς να γίνεις λίγο πιο υποστηρικτικός? Ναι, ρε, αγάπη μου, να σε προστατεύσω θέλω. Επειδή σε αγαπάω. Δεν θέλω ντάντεμα. Ελάκι μου, εγώ να σε υποστηρίξω όσο θες. Αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι ότι όλες αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή σου σε στρεσάρουν, σε πιέζουν. Σου μπαίνουν πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι σου. Είδες που χθες το βράδυ έφυγες με στη μαύρη νύχτα. Η δουλειά όμως δεν μου προκαλεί εμένα πανικό. Και τι σου προκαλεί εσένα πανικό? Ο γάμος. Γιατί για το γάμο μιλούσαμε όταν έφυγες χθες. Ροξάνη, χαίρομαι που θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Κι εγώ, σουίτη μου. Αλλά δεν σε ακούω πολύ χαρούμενη, έγινε κάτι? Ναι. Δηλαδή, όχι. Απλώς κάτι συνειδητοποίησα. Τι να χάνει μου, να ανησυχήσω? Όχι. Χθες μιλούσα με τον Δημήτρη και με έπιασε πάλι κρίση πανικού. Μιλάγαμε για το γάμο μας. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να αγχώνεσαι με αυτό? Ροξάνη μου, νομίζω ότι δεν είναι ο γάμος που με αγχώνει σαν ιδέα. Τότε τι? Η ιδέα του γάμου με τον Δημήτρη με αγχώνει. Νομίζω ότι τον απορρίπτω υποσυνείδητα. Και μάλλον... μάλλον δεν είναι αυτός που πρέπει να παντρευτώ. Ποιος πρότεινε τον εργολάβο στη Ζωβάνα, ε? Ναι, και αυτός! Δεν ξέρω ποιος! Τι μπορώ να του πιστέψω ότι θα ντυθείς γαμπρός? Ούτε εγώ μπορώ. Τώρα βέβαια σχετικό ότι θα ντυθείς γαμπρός, γιατί ένα μανδύα θα βάλεις εκεί πέρα και... Θα δούμε. Τι κάνετε στο πουλί και φωνάζει? Τίποτα. Τον φέραμε εδώ για παρέα και όλο φωνάζει. Όλο φωνάζει. Μα τον άκουσα να λέει το όνομα Μαυρόπουλος. Κατέστε, τι τα πονέσαι. Τι είναι αυτό τώρα? Σκασμός! Τι δουλειά κάνει το πατέρα σου? Οδηγό σε μεταφορική. Αχά! Νταλικέρι, περίεργο. Στην τουαλέτα μπορώ να πάω ή φοβάστε μην το σκάσω το παραθυράκι και ξεφύγω στο εξωτερικό? Δεν έχεις να πας πουθενά. Έδωσες λεφτά στον πατρικαρέα για να με αφήσει να κάνω ό,τι θέλω? Ήρεμα. Χορηγία λέγεται. Λαμογιά λέγεται. Χρηματισμός για να σπρώξει το δεσμό σου. Δεν είμαι συνηθισμένη σε τέτοια. Μια χαρά τα έχει καταφέρει η Όλγα. Μέχρι στιγμής έχει ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση. Και στο κάτω-κάτω, αν είστε αθώοι, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Μετά από τόσα χρόνια περίμενα να μου πεις για μια φορά την αλήθεια. Κουράστηκα να μου αφήσω τη συνέχεια. Ποτέ δεν πίστεψε αυτή τη σχέση. Ποτέ δεν πίστεψε σε εμάς. Όποτε πάω να σε στριμώξω, αντί να μου μιλήσεις τα ίσα, μου το γυρνάς σε μένα. Πάρα πολύ βολικό να φταίω για όλα εγώ. Πάντως, αν βρεις κάποιον κινηματογραφικό έρωτα, δεν τον αφήνεις.
βρήκε μια παλιά φωτογραφία με σένα και εμένα και τη είδε κάπως. Ποια φωτογραφία? Το θέμα είναι ότι δεν την ανακάλυψα χθες. Την έχει βρει εδώ και καιρό.